Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη Μπέκος εδώ και μπορώ να πω ότι οφείλω να το ξανακάνω record αυτό το βίντεο. Σήμερα, άμα το είδατε, βασικά όχι σήμερα, μπορεί ή σήμερα ή χθες, ανάλογα με το πότε θα γίνουν όλα τα render, upload και αυτά, είχα ανεβάσει ένα βιντεάκι. Πώς το πήρε από κάτω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ας φύγουμε. Ανέβασα ένα βιντεάκι, στο οποίο εξηγούσα κάποια πράγματα, ωστόσο δεν ξέρω τι είχα κάνει, μπορεί να φταίει και η λάμπα που είχα μαζί με την κάμερα εκεί δίπλα. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, ποιότητα φαινόταν τόσο άσχημη που δεν μπορούσα να το δω ούτε σε HD. Δηλαδή, φαινόταν σαν είχα βάλει pixelation effect, πραγματικά τόσο κακό. Όταν μιλάμε κακό, εννοούμε δεν βλεπόταν, δεν ήταν κάτι, ένα μικρό πρόβλημα. Οπότε το κατέβασα το βίντεο. Θα το είδανε λίγα άτομα, δεν ξέρω. Σε το είδατε, λογικά θα ξέρετε τι εννοώ. Γι' αυτό το κάνω record τώρα. Με λίγα λόγια, ήθελα να σας πω στο βίντεο το οποίο το κατέβασα. Ότι σκέφτομαι να αρχίσω LOL βιντεάκια που θα παίζω από το Platinum account, το Smurf, όχι το κανονικό, το Γιάννη22, ένα άλλο Smurf που έχω που λέγεται Juke in the Box. Τρολίδικο για το σάκο. Ναι, τέλος πάντων. Απλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να θέσω κάποιο ερώτημα, αφού έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι θέλετε να ανεβάσω LOL βίντεο. Απλά θα σας ενημερώσω, δηλαδή χρειάζεται να σας ρωτάω και να μου γράφετε κιόλας από κάτω όσοι θέλετε. Δηλαδή περισσότεροι θέλετε, το ξέρω, δεν υπάρχει. Δεν τίθεται κάποιο θέμα. Οπότε να ξέρετε, θα αρχίσω να ανεβάζω βιντεάκια μέχρι το καλοκαίρι, επειδή ακριβώς τα περισσότερα άτομα δεν μπαίνουν στο PC. Οι περισσότεροι έχουν σταματήσει λόγω πανελληνίων από τους φίλους μου να μπαίνουν στο PC. Όχι επειδή τους τα απαγορεύουν, απλά είναι ένα θέμα αυτό συγκράτηση και καλά να μην μπαίνω. Λέω στον εαυτό μου, δεν θα χρησιμοποιώ το PC, δεν θα παίζω games για να μην μου αποσμούν την προσοχή. Αυτό έχουν κάνει περισσότεροι, οπότε δεν είναι κανένας μέσα ποτέ. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κέτε και εδώ LOL. Οπότε θα παίζω ranked games ή μόνος μου ή με κανένα άλλο άτομο και θα κάνω και τις βλακίες μου. Αυτός ήταν περίεργος λίγο. Λοιπόν, αλλά πέθανε, αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Okay, ας συνεχίσουμε. Σκότωσαμε για λόγια και. Ελπίζω ποιότητα να έχει φτιάξει. Ένα άτομο με βοήθησε. Και δεν με νοιάζει να έχω την καλύτερη ποιότητα. Έτσι και θα πάρω κάμερα, γιατί ξέρω και ότι η κάμερα, το facecam, παίζει σημαντικό ρόλο σε ότι φεϊλάρει η ποιότητα. Επειδή είναι πολύ κακιά κάμερα αυτή. Έπρεπε να το τσεκάρω λίγο από κοντά για να το καταλάβω. Δεν είναι καν 30 FPS κάμερα. Και αυτό σε συνδυασμό με το 60 FPS render που κάνω στα βίντεο έχει αυτά τα άσχετα lag spikes που, άμα παρατηρήσετε, σε κάποια σημεία τα βίντεο μου από το Bandicam φαίνεται σαν να κολλάνε, σαν να μου έχουν πέσει τα FPS στο παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι bug από το e-camera, δηλαδή είναι τέτοια πράγματα. Ωστόσο πιστεύω ότι καλά είναι, μια χαρά, καλύτερο από το να μην έχω καν κάμερα, θα φαινόταν τελείως βαρετό το θέμα. Οπότε ήθελα να σας πω κάποια απλά πραγματάκια και αναγκάστηκα να ρίξω το βίντεο να το κατεβάσω. Οπότε να με. Μετά έχω και μάθημα στο φροντιστήριο. Οπότε πρέπει να το τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάμε με τον κλικ-κλικ-κλικ. Με λίγα λόγια να περιμένετε και εδώ LOL. Okay, τι άλλο να πω. Κάτι. Δεν θα τον κάνω clean-up. Θα κάνουμε κανονικό fight. Έλατε και. Κάνει craft ό,τι είναι. Πάμε να παίξουμε μία μονομαχία duel. Ελλάδα. Βασικά. Καλό θα ήταν να μου δώσει μερικά arrows. Για να δούμε. Θα τον ελέγξω λίγο αυτό το παίκτη πρώτα. Λοιπόν, θα τον ελέγξω. Θέλω να δω τις ικανότητες του. Να δω τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Δεν θέλω να μποντούρουμε και να πεθάνω. Θέλω να δω το confidence level. Θα τον κάνω fight κάπου εδώ. Αφού φάει και αυτός damage. Ορίστε, να έτσι παίζουμε. Πρέπει να παίζετε έξυπνα, σωστά και να μην βιάζεστε. Αυτό είναι που χρειάζεται στα PvP mini games γενικά. Ειδικά στα SG, που είναι για πολύ σημαντικό το θέμα της επιβίωσης και του να μην φας clean-up, πρέπει να προσέχετε πάντα τον περιγύρο σας και το ποιος πλησιάζει. Να, γι' αυτό τώρα κοιτάζω αν έρχεται άτομο, ώστε να είμαι έτοιμος. Πρέπει να είστε έτοιμοι για τα πάντα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα γρήγορο παιχνίδι. Όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Δηλαδή δεν τόπισα κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Για να δούμε. Το θέμα είναι μην μου κάνει κάποιο steam και πεθάνω. Ή μην εμφανιστεί κάποιο εδώ δεξιά-αριστερά. Όλοι εκεί είναι. Okay, για να δούμε. Θα μπορέσω να κάνω craft κανένα δέλος. Όχι, μου έρχονται. Δεν έπρεπε. Δεν πρέπει. Ο άλλο θα μου σπαμάρει βέλη. Πέθανε αυτό. Πρέπει να κάνω. Ένα V1 είναι. Okay.
θα κάνω καλύτερα ένα σπαθί, γιατί νομίζω ότι είδαν τον άλλο να έχει Iron Sword. Θα του πετάξω λίγα βέλη και θα τον αποτελειώσουμε. Άντε εδώ. Έφαγες ένα γκλιγκλου γκόβελος. Τώρα θα φας και ένα γκλιγκλίγκι hit. Γκλιγκλίγκι, γκλιγκλιγκόβελος. Έχω πολλά γκλιγκλιγκόβελη. Ας τα χρησιμοποιήσω για μια φορά ζωή μου. Φάω κι άλλο. Καλά, αυτός είναι λες και έχει πάθει κεφάλι. Θα βαρέσω, θα βαρέσω. Κοίταμε πως βαρώ με τα βέλη. Τα στοχώ μόνο 100 φορές. Έχω τρελαθεί. Ω, πέτυχε ένα. Ρε, τι στόχος είναι αυτός? Αυτό το άτομο έχει το χειρότερο στόχο που έχω δει. Ακόμα κι εγώ ξέρω καλύτερο μπο από αυτόν. Άντε, ω. Ώστε θέλεις τώρα να κάνεις melee fight, ε. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε. Έχουμε το ίδιο armor ακριβώς. Εντάξει, νίκησα. Τέλειωσε. Θα γυρίσει πίσω. Πέθανε. Με 10 καρδιές. Yes! Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να καταφέρω με την ποιότητα να τα βρω όλα. Ελπίζω να δουλέψει αυτή τη φορά. Οπότε ναι, να περιμένετε βίντεο για το LOL. Λογικά το επόμενο θα είναι από αυτό που σας είπα. Το δεκεδίστικο πράγμα. Θα παίζω rank, θα τους κοροϊδεύω, θα κάνω τα δικά μου. Παίζω με ό,τι champions να είναι. Ελπίζω να μην έχετε μεγάλο πρόβλημα που κατέβασα το βίντεο. Εντάξει, καθυστέρησε μια μέρα σιγά. Και γενικά πείτε μου πόσα κύλησε το Σαββατοκύριακο αυτό για σας. Εγώ έχω πολύ κλεισμένο πρόγραμμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα πάμε μόλις να δούμε μια ταινία και να αγοράσω τον Black Widow. Και Κυριακή θα πάμε σε μια συναυλία να δούμε τον φίλο μας τον Κωστάκη. Πέρα από την πλακά, στον Κωστάκη θα πάμε που έχει συναυλία. Αυτό, γεια σας. Αφήστε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe αν είστε καινούργοι. Ο Τεκές πάει να διαβάσει.